Καλησπέρα. Κάποτε πολύ παλιά στο δημοτικό με είχαν ανεβάσει σε μια σκηνή όπως αυτή εδώ που είμαστε σήμερα και δεν θυμήθηκα ούτε μία λέξη από αυτό που είχα να πω. Πραγματικά όμως, ούτε μία λέξη. Ελπίζω απόψε να τα πω λίγο καλύτερα. Αυτό που έχω να σας πω είναι μια προσωπική εμπειρία, ένα ταξίδι, το οποίο άλλαξε ριζικά τη ζωή μου. Με κάθε δυνατό τρόπο. Και την άλλαξα οριστικά για το υπόλοιπο της ζωής μου, μέχρι σήμερα, ας το πούμε έτσι. Θα με συγχωρήσετε λίγο γιατί δεν είμαι σπουδαίος ομιλητής και έχω αρκετά να σας πω και με έχω ένα άγχος με τον χρόνο. Και επίσης το κάπως προσωπικό τόνο γιατί όλο αυτό είναι μια προσωπική ιστορία. Πάμε λοιπόν. Είμαστε στο 1985. Αυτό που βλέπετε ήταν ένα ελληνικό αυτοκίνητο. Το 1985 φτιάχναμε ακόμα στην Ελλάδα αυτοκίνητα. Ήταν το θρυλικό πόνι, για όσους παλιότερους το θυμούνται. Ήταν το πιο φτηνό αυτοκίνητο που μπορούσε να αγοράσει κανείς τότε. Ήταν πραγματικά πολύ φτηνό και αυτό αγόρασα εγώ και με αυτό γύρισα όλη την Ευρώπη για 5 χρόνια, 6 μήνες κάθε χρόνο και πήγα παντού, σε όλα τα μέρη, σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Σοβιετική Ένωση και την Αγγλία και σε πολλές φορές στο κάθε μέρος, το ίδιο μέρος. Και πήγα, ας το πούμε έτσι, από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία ή από τη Ρουμανία μέχρι τη Γαλλία. Βλέπετε πίσω ένα 90 που γράφει. Ήταν το ανώτατο που μπορούσε να πάει, αλλά αυτό ήταν αισιόδοξο. Με 80 πήγαινα. Με 90 απογειωνόσουν. Δεν μπορούσε. Έτσι. Με 80 χιλιόμετρα την ώρα, λοιπόν, γύρισα όλη την Ευρώπη για 5 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Το αυτοκινητάκι αυτό ήταν πολύ απλό, σπαρτιάτικο. Βλέπετε μέσα το εσωτερικό του. Αυτό είναι το χέρι μου πριν 30 χρόνια. Δεν είχε ούτε ρολόι το αυτοκίνητο και είχα βιδώσει ένα ξυπνητήρι στο ταμπλό για να βλέπω την ώρα. Το βλέπω το ξυπνητηράκι. Μέσα στο αυτοκίνητο, ξέχασα να σας πω ότι έμενα και στο αυτοκίνητο μέσα. Δηλαδή, επειδή δεν είχα χρήματα για ξενοδοχείο, το είχα κάνει και σαν τροχόσπιτο, ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο. Είχα φτιάξει ένα κρεβάτι πτυσσόμενο, έτσι, δική μου πατέτα και το βράδυ αυτό το άνοιγα. Σταματούσα κάπου στην άκρη του δρόμου και την έπεφτα και κοιμόμουν. Άνοιγα κάτι κουρτινάκια που είχα μέσα και τέτοια. Μια φορά στην Ολλανδία είχα παρκάρει απρόσεκτα πλάι σε ένα μπαρ και τη νύχτα βγήκαν κάτι μεθυσμένοι, οι οποίοι ήρθαν στο αυτοκίνητο και κάτι τύποι ανεβήκανε πάνω στο αυτοκίνητο και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο καπό. Και από πάνω όλο αυτό το αυτοκίνητο γύρω-γύρω είχε ένα μουσαμά, τον άνοιξαν το μουσαμά αυτό και με κοίταζαν μέσα να κοιμάμαι. Και εγώ έκανα όπως κοιμόμουν. και κάποια στιγμή βαρέθηκαν και έφυγαν. Και ζούσα υπό αυτές τις συνθήκες. Είχα πραγματική άγνοια κινδύνου. Δεν ήμουν ήρωας, έτσι, δεν ήμουν τόσο γενναίος. Απλώς δεν καταλάβαινα λίγο πολύ τι έκανα. Δηλαδή δεν καταλάβαινα το κίνδυνο που διέτρεχα. Θα μπορούσα να μην είχα σκοτώσει, ας πούμε, κάλλιστα εκεί ή αλλού. Και ήμουν και τυχερός παράλληλα, γιατί σε αυτά τα 5 χρόνια που κράτησε αυτό το πράγμα, δεν έπαθα κάτι σημαντικό. Ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο, ας πούμε. Θα διαρωτάστε γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία και η τρέλα. Για να σου το εξηγήσω αυτό, πρέπει να πάμε ένα χρόνο πίσω. Όταν εγώ ήμουν ένας νεαρός που είχε τελειώσει μόλις τις σπουδές του, είχα περάσει από Βαρβάκιο, από Πολυτεχνείο, είχα τελειώσει το Μεσόβιο με δεκάρια για να φύγω στο εξωτερικό και να κάνω μεταπτυχιακά. Είχα γυρίσει από τα μεταπτυχιακά. Ήμουν αυτό που λένε καλός, ας πούμε. Αυτό σας το λέω για ένα λόγο, θα το καταλάβετε στο τέλος. Θα σας δείξω και πώς ήμουν περίπου τότε. Αυτός. Από ό,τι βλέπετε, διάβαζα πάρα πολύ. Μου άρεσε το διάβασμα. Και αν μου επιτρέπετε και εμένα μια συμβουλή, όπως έκανε ο καθηγητής πριν, να σου πω μάλλον 3 συμβουλές. Διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε. Διαβάστε όσο περισσότερο μπορείτε στη ζωή σας. Από τη φωτογραφία αυτή που βλέπετε αμέσως 2 διαφορές με τους νεαρούς σήμερα, ας πούμε, με το σήμερα. Η πρώτη διαφορά, εμείς τότε δεν κάναμε τατουάζ. Μόνο οι φυλακόβοι κάνανε τατουάζ τότε. Και η δεύτερη, ότι εμείς τα αγόρια τότε δεν κάναμε χαλάουα. Είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Μεταξύ μας ούτε τα κορίτσια κάνανε πάρα πολύ.
Και αργότερα πήγα και στη Γερμανία και οι Γερμανίδες ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, είχα λοιπόν επιστρέψει στην Ελλάδα για να δουλέψω σαν μηχανικός. Έβρισκα τις πρώτες μελέτες, ήμουν πολιτικός μηχανικός, είχα μελέτες, έβγαζα τα πρώτα μου χρήματα και θα έλεγε κανείς ότι είχα μπροστά μου μια στρωμένη καριέρα για να... και το μέλλον όλο δικό μου. Και ξαφνικά παθαίνω μια κρίση, καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν για μένα, ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος εντελώς από την αρχή, ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό μια ζωή, ότι θα σκάγα, ότι θα... δεν θα έντεχα. Στο τέλος θα μου έκανε πάρα πολύ κακό αν συνέχιζα έτσι. Και όλο αυτό με ρίχνει σε μια μεγάλη κρίση, σαν μια μορφή κατάθλιψη, ας το πούμε. Παρατάω τη δουλειά και κλείνω μέσα στο σπίτι μου. Έμενα μόνο σε ένα μικρό διάρρη τότε. Περούσα μια μεγάλη κρίση. Στην κρίση πάνω λοιπόν αυτή, για να κάνω κάτι, για να βρω μια διέξοδο, μια μέρα αγόρασα μια μικρή μηχανή, η οποία χωράγε στην παλάμη ενός χεριού. Πού ήταν αυτή η μηχανή. Και την αγόρασα για να βγω από το σπίτι μου, για να, κάνω, να δω κάτι, να πάρω μερικές φωτογραφίες. Λοιπόν, την ίδια μέρα που την αγόρασα, πήγα στο Σούνιο, που τότε ήταν ο ναός του Ποσειδώνα ήταν ανοιχτός, και μπαίνοντας μέσα είδα ένα ζευγάρι και πήρα την πρώτη μου φωτογραφία. Στη δείξω. Αυτή είναι η πρώτη μου φωτογραφία. Την επόμενη μέρα ήταν η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και πήγα στο Ζάπιο και εκεί ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο εντελώς μόνο του με ένα γατάκι στην αγκαλιά, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση μέσα στο πλήθος που ξέρω, γιόρταζε, ας πούμε, παραλυρούσε με τα αποκριάτικα όλα αυτά και τον πήρα μια φωτογραφία που ήταν αυτή. Και δύο μέρες μετά, ίσως και λίγο παραπάνω, στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα, ξαφνικά είδα αυτό. Αυτές οι τρεις φωτογραφίες που ήμουν τυχερός, που πήρα κάτι ενδιαφέρον εξ αρχής, να το πω έτσι, με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβω δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν τι μαγικό πράγμα ήταν η φωτογραφία, το πώς δηλαδή μπορείς με μια απλή αποτύπωση ένα βράδυ κάπου στην Αθήνα, ας πούμε, οπουδήποτε, να δεις πράγματα τα οποία δεν φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Δηλαδή, μπορείς να δεις κάτι, μια μικρή ιστορία ανθρώπων. Μπορεί να δεις κάτι που θα σου πει κάτι για τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό με γυμνό μάτι δεν φαίνεται. Κατάλαβα λοιπόν ότι το μέσο είναι μαγικό, ότι μπορώ να κάνω κάτι με αυτό. Και το δεύτερο που κατάλαβα είναι ότι εγώ είχα ένα μικρό ταλέντο, δηλαδή ήμουν πολύ γρήγορος, μπορούσα να δω πράγματα στον αέρα. Και αυτό θα μπορούσα και πιάστηκα να το πω έτσι από αυτό και άρχισα να δουλεύω σαν μανιακός, 12 και 14 ώρες την μέρα, περπατώντας στην Αθήνα και φωτογραφίζοντας τους περαστικούς στον δρόμο. Έτσι λοιπόν άρχισα να βγάζω πολλές φωτογραφίες, ξεκίνησα από τον ηλεκτρικό, όπου είδα πάρα πολλά πράγματα. Τότε ο ηλεκτρικός ήταν πάρα πολύ ατμοσφαιρικός, είχε ένα ωραίο φως μέσα στα βαγόνια. Εδώ οι φωτογραφίες στην οθόνη μας δεν φαίνονται σπουδαίες, αλλά είναι λίγο καλύτερες. Σιγά σιγά είδα όλη την αθηναϊκή κοινωνία, είδα τις σχέσεις της οικογένειας, τα μέλη, είδα τις γυναίκες. Οι γυναίκες με οδήγησαν πάρα πολύ να καταλάβω την κοινωνία, γιατί ήταν εξαιρετικά εκφραστικές. Είχα πάντα το ενδιαφέρον, ας πούμε, για το άλλο φύλλο και αυτό το πράγμα με παρακινούσε να δω πράγματα. Έβλεπες, ας πούμε, τις γενιές των γυναικών να περνάνε μαζί το απόγευμα, έβλεψα πολλά τέτοια στοιχεία. Αυτή η δουλειά που κράτησε ένα χρόνο, βγήκε σε βιβλίο πρόσφατα. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, το 85, νιώθω ότι αυτό το πράγμα έχει τελειώσει, ότι δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω στην Αθήνα, γιατί νιώθω πλέον ασφιχτιό και πάλι και θέλω να φύγω να κάνω κάτι εκτός Ελλάδος. Και μου έρχεται τότε η ιδέα να ταξιδέψω, να βρω ένα αυτοκίνητο και να ταξιδέψω σε όλη την Ευρώπη και να κάνω ένα βιβλίο στο οποίο θα υπάρχουν όλοι οι Ευρωπαίοι αυτούς που θα συναντούσα εγώ στο δρόμο, ας πούμε, στους δρόμους της Ευρώπης. Και θα είναι Ευρωπαίοι από όλες τις χώρες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τότε η Ευρώπη ήταν χωρισμένη στα δύο. Η Ευρώπη τότε ήταν κάπως έτσι. Υπήρχε τότε, ας πούμε, το τείχος, ή το λέγανε παραπέτασμα, το οποίο ξεκινούσε από τη Βαλτική επάνω
και έφτανε στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία χώριζε την Ευρώπη στα δύο. Ήταν ένα αδιαπέραστο τείχος, το οποίο δεν μπορούσαν να περάσουν οι λαοί, ας πούμε, της Ανατολικής Ευρώπης στη Δύση. Από εδώ υπήρχαν οι καπιταλιστικές χώρες, από εκεί οι κομμουνιστικές. Όταν εγώ για πρώτη φορά είδα το τείχος, όντας φοιτητής πριν το ταξίδι, στο Ανατολικό Βερολίνο, έπαθα σοκ, ας το πούμε έτσι. Γιατί ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις πώς οι άνθρωποι εκεί ήταν φυλακισμένοι μέσα σε μια χώρα και την καταπίεση την οποία υφίστανται. Και για μένα ήταν μεγαλύτερο σοκ επίσης, γιατί όπως οι περισσότεροι, ας πούμε, νέοι εκείνη την εποχή, ήμουν αριστερός και δεν μπορούσα να διανοηθώ πώς η ιδεολογία που πίστευα μπορούσε να φυλακίζει έτσι τους ανθρώπους. Δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό. Και παράλληλα για μένα η Ευρώπη ήταν κάτι το ενιαίο. Δηλαδή, έβλεπα πάντα ότι υπάρχει ένας κοινός πολιτισμός που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη κυρίως και επεκτείνεται ακτινοτά σε όλη την Ήπειρό μας. Μας συνδέει ένας κοινός πολιτισμός, μια κοινή ιστορία και όλο αυτό το πράγμα μου φαινόταν αδιανόητο. Μου φαινόταν αδιανόητο, ας πούμε, να υπάρχουν δύο Γερμανίες και όλη αυτή η χαρακιά στο σώμα της Ήπειρου. Και μέσα στην απλοϊκή μου σκέψη, ας πούμε, την αφελή μου σκέψη, ήθελα να δείξω μια Ευρώπη η οποία δεν θα έχει σύνορα και τύχη. Θα ήταν ενιαία. Θα ήταν όλοι οι άνθρωποι μαζί. Λοιπόν, για να κάνω αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, πήρα το αυτοκίνητο και ξεκίνησα να ταξιδεύω. Έφευγα κάθε χρόνο, ξεκίνησα από το 85, έφευγα την Άνοιξη και επέστρεφα το φθινόπωρο, το Οκτώβριο. Γιατί το χειμώνα δεν μπορούσα να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο, έκανε πολύ κρύο. Το χειμώνα έμενα στην Αθήνα. Έβγαζα κάποια λεφτά από ιδιαίτερα και την επόμενη Άνοιξη ξανά φεύγα. Πήγα σε όλα τα μέρη που βλέπετε με τις μπλε κουκίδες, είναι τα μέρη που πήγα. Κυρίως βλέπετε σε όλες τις χώρες, από την Πορτογαλία μέχρι πάνω. Για να διακόψω λίγο την ομιλία μου και να πάρω μια αναπνοή, θα σας δείξουμε ένα βιντεάκι με δύο λεπτά, που είναι ενδεικτικό, είναι λίγες φωτογραφίες από όλες τις χώρες. Και μετά θα συνεχίσουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε.
σας ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα. Ποτέ οι projectors δεν μπορούν να αποδώσουν την ποιότητα, ας πούμε, των φωτογραφιών. Αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα. Είδατε μερικές, ενδεικτικά μερικές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες ήταν πολύ περισσότερες, ήταν 30.000 περίπου. Και σε αυτά τα 5 χρόνια είδα τα πάντα. Ας πούμε. Είδα από το Ανατολικό Μπλοκ, για παράδειγμα, είδα την κατάσταση που ήταν η Ρουμανία του Τσεουσέσκου, που ήταν δραματική. Είδα μια καταπίεση σε χώρες όπως η Τσεχοσλοβακία και η Ανατολική Γερμανία και μια καλύτερη ζωή σαφώς στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Αλλά και η Δύση παράλληλα δεν ήταν παράδεισος για μένα. Δηλαδή στη Δύση έβλεπα άλλα πράγματα. Έβλεπα, ξέρω εγώ, μια εσωτερική αποξένωση των ανθρώπων, πολύ έντονη. Έβλεπα μια ερημιά των γυναικών. Έβλεπα, ας πούμε, τον αποκλεισμό ενός κομματιού της κοινωνίας από τη φτώχεια. Που ήταν ένα μικρό σκάνδαλο να βλέπεις, ας πούμε, φτωχό κόσμο στην πλούσια Δυτική Γερμανία τότε. Θέλω να πω με αυτό ότι ο φωτογράφος δεν κάνει πολιτική. Βλέπει τους ανθρώπους και μόνο. Δεν λέει ότι το ένα καθεστώς είναι καλό και το άλλο άσχημο και αντίστροφα. Λοιπόν, όλα αυτά μέχρι το 1989, ώσπου μια ωραία νύχτα του 1989, τον Νοέμβριο, το τείχος ξαφνικά πέφτει. Τυχαίνει να είμαι στο Βερολίνο εκείνο το βράδυ, σε 9 Νοεμβρίου, και ήταν η πιο συγκλονιστική ημέρα της ζωής μου αυτή. Ξαφνικά είδαμε, εμείς που είμαστε στο δυτικό τομέα, 700.000 ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες να περνούν, μόλις άνοιξε το τείχος, στο δυτικό τομέα, από το ανατολικό στο δυτικό, και ένα πλήθος που παραλυρούσε να περιφέρεται στους δρόμους, οικογένειες ολόκληρες, γειτονιές ολόκληρες από το Ανατολικό Βερολίνο, να κάνουν σαν μικρά παιδιά, σαν να απελευθερώθηκαν. Ένα απίστευτο συνέστημα. Ας πούμε, έβλεπες εδώ, για παράδειγμα, ας πούμε, μια οικογένεια εδώ πέρα είναι στο Τσό, στο Δυτικό Βερολίνο, και παίζει με ένα μπαλόνι, σαν να μην έχουν δει μπαλόνι. Ή έβλεπες άλλες εικόνες. Όπως εδώ, ας πούμε, που είναι, εντάξει, και εδώ δεν φαίνεται καλά η φωτογραφία, ήταν οικογένειες που συνενώνονταν πάνω στο τείχος. Αυτή, ας πούμε, είναι μάνα και γιος, χωρισμένοι από το τείχος 27 χρόνια, και εκείνη την ημέρα ο γιος πήγε να παραλάβει τη μητέρα πάνω στο τείχος. Έτσι, και από πίσω αυτοί οι φοβεροί συνοριοφύλακες της Ανατολικής Γερμανίας. Και αυτή η φωτογραφία είναι 2 μέρες μετά. Ξαφνικά όλα ηρέμησαν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και η Γερμανία πια ήταν ενιαία. Δηλαδή, θα ενωνόταν μετά από μερικούς μήνες. Και φαινόταν ότι όλη η Ευρώπη θα ενωνόταν πια. Γιατί είχε καταρρεύσει το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας και ακολούθησαν σιγά-σιγά και όλα τα καθεστώτα μέχρι το τέλος του χρόνου της Ανατολικής. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι όλο αυτό που είχα κάνει εγώ 5 χρόνια δεν είχε πια κανένα νόημα. Εγώ δηλαδή ήθελα μια χωρισμένη Ευρώπη για να τη δείχνω ενωμένη και ξαφνικά η Ευρώπη ενώθηκε μόνη της χωρίς να με περιμένει εμένα. Και ένιωσα ότι όλο αυτό ήταν μια νεανική αφέλεια, μια ανοησία, και ένιωσα ότι έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου. Και ένιωσα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Και εκείνη τη στιγμή τα παρατάω όλα και επιστρέφω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα έθαψα σε μια αποθήκη, δεν τα έδειξα ποτέ σε κανέναν, ούτε στους φίλους, ούτε στη γυναίκα μου, σε κανέναν. Και έκανα μετά μια κανονική ζωή, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, περισσότεροι τουλάχιστον. Έκανα οικογένεια, παιδιά, μια δουλειά για να συντηρώ την οικογένειά μου. Και αυτά τα παλιά, ας πούμε, αυτό το κομμάτι της ζωής μου, δεν ήθελα να το θυμάμαι. Δηλαδή, το είχα ξεχάσει. Όχι, δεν ήθελα να το θυμάμαι. Το είχα πραγματικά ξεχάσει. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι δεν μου έλειπε πια καθόλου. Γιατί είχα μια κανονική, μια σχετικά ευτυχισμένη ζωή. Μέχρι το 2014, που ξαφνικά, ψάχνοντας ένα σιρτάρι, βρήκα τη μικρή μηχανή που σας έδειξα και θυμήθηκα ότι με αυτήν κάποτε είχα κάνει μερικά πράγματα. Αναζήτησα τα αρνητικά, τα βρήκα και κατά παράδοξο τρόπο τα είχα κρατήσει αυτά και ήταν σε καλή κατάσταση και σκανάρισα μερικά και άρχισα να βάζω μερικά στο Facebook. Και οι φίλοι εκεί άρχισαν να μου λένε τι είναι αυτά και που τα βρήκες και ξέρω έχεις και άλλα κτλ. Άρχισα να βάζω λοιπόν πολλές φωτογραφίες στο Facebook, έβαλα πάνω από 600. Και κατάλαβα πλέον ότι όλο αυτό δεν μου ανήκε πια. Δηλαδή δεν μπορούσα να το κρατάω σε μια αποθήκη κρυμμένο. Έτσι λοιπόν μετά από μερικούς μήνες, μετά από ένα χρόνο μάλλον, τυπώθηκε το πρώτο μου βιβλίο που λέγεται Εικόνες μιας άλλης Ευρώπης, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά, εξαντλήθηκε μέσα μερικούς μήνες και αυτό με οδήγησε στο Μουσείο Μπενάκη που εκεί μου έκαναν μια μεγάλη έκθεση η οποία πήγε επίσης πάρα πολύ καλά. Δηλαδή για μένα ανέλπιστα, γιατί όπως σας είπα, ένιωθα πάντα ότι όλο αυτό ήταν μια, ας το πούμε, νεανική τρέλα. Ότι δεν είχε νόημα για κανέναν άλλο. Και είναι μεγάλη συγκίνηση, ξέρω, να βλέπεις στην έκθεση να έρχονται κάποιοι να σου λένε «Μα τι πράγματα είναι αυτά» και «Μα συγκινήσατε» κτλ. Ήταν συγκινητικό για μένα πριν απ' όλα. Θα σας πω, για να κλείσουμε, μια ιστορία.
Λοιπόν, και εδώ φαίνεται λίγο σκοτεινή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο 1987, στη Δυτική Γερμανία. Ήταν ένα μικρό κάμπινγκ στην άκρη του δάσους και εγώ έφτασα το βράδυ σε αυτό το κάμπινγκ και μπήκα μέσα θεοσκότεινα για να κοιμηθώ, ας πούμε, την άλλη μέρα να κάνω ένα μπάνιο. Το πρωί ξύπνησα και κατάλαβα αυτό που δεν φαινόταν το βράδυ. Το κάμπινγκ αυτό δεν ήταν για τουρίστες, που να μην είχαν περάσει ποτέ τουρίστες από εκεί. Ήταν για φτωχούς ανθρώπους, για Γερμανούς δηλαδή, για αυτόχθονες, οι οποίοι είχαν χάσει το σπίτι τους και νίκιασαν με το μήνα ένα κάμπινγκ για να μείνουν. Και έβλεπες εκεί μέσα κάθε λόγης ανθρώπους. Έβλεπες, ξέρω εγώ, αλκοολικούς, ναρκωμανείς, έβλεπες απλούς ανέργους σε κατάσταση απελπισίας, μανάδες με 5 παιδιά χωρίς άντρα κτλ. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα έβρεχε πάρα πολύ. Ήταν παντού λάσπη, όπως βλέπετε και εδώ. Και εγώ καθόμουν μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είχα τι να κάνω, δεν μπορούσα να δουλέψω και περίμενα περάσει μέρα. Σε μια κατάσταση έτσι λίγο για τις μαύρες μου, ας πούμε, γιατί ήταν πολλές μέρες έτσι, που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το μεσημέρι πήγα σε μια παράγκα δίπλα που χρησιμεύε για αίθουσα φαγητού. Εκεί μέσα κάτι οι Γερμανίδες βριζόντουσαν, μεθυσμένες. Τόσο μια κατάσταση λίγο χάλια. Το απόγευμα λοιπόν σκοτεινιάζε νωρίς, βγήκα έξω και είδα κάτι παιδιά να παίζουν μέσα, ανάμεσα στα τροχόσπιτα να κυνηγιούνται. Και πάρα δίπλα αυτό το παιδάκι, το οποίο ήταν μόνο του και έπαιζε μια ξεφούσκωτη μπάλα. Και καθώς το έβλεπα, το πήρα μια φωτογραφία χωρίς να με δει και ταυτόχρονα αναρωτήθηκα γιατί το παιδί δεν έχει μαλλιά. Και καθώς το σκεφτόμουν αυτό, εγώ ξαφνικά έβαλα τα κλάματα εκεί. Μέσα σε εκείνο το καταραμένο κάμπινγκ, αυτό το άθλιο απόγευμα, έκλαιγα για αυτό το παιδί, για μένα, για όλα. Και ταυτόχρονα ένιωσα και γελίος. Γιατί, όχι γιατί έκλαιγα βέβαια, αλλά γιατί εγώ ένιωθα δυστυχής για 5 μέρες που δεν μπορούσα να δουλέψω και πλάι μου ένα παιδάκι που μπορεί να αγωνιζόταν για την ίδια του τη ζωή. Εγώ ήμουν καλά, ήμουν υγιής. Αυτό είναι το νόημα. Θέλω να πω με αυτό ότι η συμπόνια, έτσι, που είναι ένα ευγενές συνέστημα, έχει και αυτό μια μικρή άτιμη πλευρά, μια εγωιστική πλευρά. Ότι πάντα είσαι σε καλύτερη μοίρα από αυτόν που συμπονάς και πάντα νιώθεις καλύτερα μετά. Βέβαια, όλο αυτό που είδατε, το λίγο που είδατε τέλος πάντων, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς μια συμπόνια για τον άλλο άνθρωπο. Χωρίς ένα ενδιαφέρον να μπει στη δική του κατάσταση, να τον δεις από μέσα. Αυτό φαίνεται λίγο στις φωτογραφίες που βλέπετε. Δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει να δω τον άλλο από μέσα. Και αυτό που μου συνέβη εμένα εκεί, κατάλαβα ξαφνικά ότι αυτά που έβλεπα ήταν πολύ πιο σημαντικά από μένα τον ίδιο. Όπως σας είπα, έφυγα από εδώ νομίζοντας ότι εγώ είμαι κάτι το ιδιαίτερο, από τις σπουδές και τα λοιπά που σας είπα στην αρχή, και πήγα εκεί και κατάλαβα από τις συνθήκες ζωής μου, επειδή ζούσα σε κατάσταση φτώχειας, με 6 δολάρια την μέρα, επειδή δεν είχαμε τότε το συνάλλαγμα κτλ., ότι αυτά που έβλεπα οι άλλοι άνθρωποι ήταν πιο σημαντικοί από μένα. Και αυτό εμένα μου άνοιξε τα μάτια. Αυτό με έκανε καλύτερο, να το πω έτσι. Κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν άξιο να το δει κανείς και άξιζε τον κόπο. Θέλω να πω με αυτό ότι το ταξίδι δεν γίνεται για να καλύψεις κάτι ή να βρεις. Γίνεται για να χάσεις εσύ κάποια βεβαιότητα που έχεις και στην ουσία για να ανοιχθείς στον κόσμο. Για να καθίσεις μέσα στους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.